Κινηθούμε σε διαφορετικό ύφος, κύριε Τζανακόπουλε, και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τα ελληνοτουρκικά. Χθες το βράδυ ο κύριος Κοντζιάς έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση στη συνέντευξή του στον Α και είπε επί της ουσίας, διεμήνυσε στην Τουρκία πως δεν θα υπάρξει την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά, ειρηνική συμπεριφορά από την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά, αν υπάρξει, θα απαντήσει η Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν σαφής εχθές. Εφόσον υπάρξει ξανά επιθετική ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας σε ελληνικό έδαφος, η ενέργεια αυτή θα απαντηθεί και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Με καθυστέρηση βέβαια. Γιατί κάναμε ένα μάθημα γεωγραφίας πρώτα, κύριε Πρόεδρε. Και δεχτήκατε, το λέω, δεχτήκατε πολύ έντονη κριτική γι' αυτό από την αντιπολίτευση. Ότι δεν αντιδράσατε ακαριαία. Τι εννοείται να αντιδράσουμε ακαριαία? Αντιδράσαμε με ψυχραιμία, με την ψυχραιμία που οφείλει να αντιδρά μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε μια, στο επίκεντρο μιας ευρύτερα αποσταθεροποιημένης περιοχής. Το θέμα το δικό μας δεν είναι να εντείνουμε την κρίση. Το θέμα το δικό μας είναι να υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ναι, και αλλά αυτό να μην νομίζω, δεν νομίζω ότι υπήρξε, καμία υποχρεωτικότητα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια τοποθετήθηκαν εχθές και προχθές και έχω την εντύπωση ότι το μήνυμα έχει παραλυφθεί από την Τουρκία. Εσείς φοβάστε, κύριε εκπρόσωπο, ότι μπορεί η Τουρκία να περάσει και στο επόμενο βήμα? Υπάρχει τέτοια ανησυχία από ελληνικές κυβερνήσεις? Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι η Τουρκία προκαλεί ελεγχόμενες κρίσεις διότι θέλει να δώσει ένα μήνυμα στους δυτικούς συμμάχους ή εταίρους της, καθώς γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζει ένα κεντρικό για εκείνη πολιτικό και εθνικό ζήτημα που σχετίζεται με την κινητικότητα των Κούρδων στα σύνορά της. Άρα η αιτία είναι εκεί. Η γνώμη μου είναι ότι το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή της Τουρκίας επικαθορίζεται ακριβώς από, από το κουρδικό ζήτημα και από το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε και διαβάζουμε υπάρχει μια υποστήριξη από δυτικές δυνάμεις των κουρδικών στρατευμάτων. Από τις μαρτυρίες πάντως, κύριε Τζανακόπουλε, των πρωταγωνιστών του προχθεσινού επεισοδίου έλεγαν ότι οι Τούρκοι επί της ουσίας ήθελαν να βυθίσουν το ελληνικό σκάφος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και επίσης, αν θεωρείτε ότι οι Τούρκοι προχθές πάτησαν την κόκκινη γραμμή μας? Όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, νομίζω ότι αν δεν την προσπέρασαν, έφτασαν τουλάχιστον στα όρια. Τώρα από εκεί και πέρα για τις προθέσεις και τη βούλησή τους, σας ξαναλέω ότι η γνώμη μου είναι πως οι Τούρκοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ελεγχόμενες εντάσεις για να περάσουν μήνυμα για διαφορετικούς λόγους που σχετίζονται ευθέως, κατά τη γνώμη μου, με το κουρδικό. Είπε ο κ. Κοντζιάς χθες και για αποζημιώσεις και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το έχει μελετήσει αυτό η κυβέρνηση? Το μελετάμε και νομίζω ότι. Θα το κάνετε? Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε, εφόσον νομικά προκύπτει, θα προχωρήσουμε βεβαίως. Γιατί να μην το κάνουμε? Λέω αν στέκει νομικά. Η γνώμη μου είναι πως στέκει, από εκεί και πέρα η επεξεργασία θα γίνει από τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και θα προχωρήσουμε. Η στάση της Τουρκίας, κύριε Τζανακόπουλε, άλλαξε όπως σας λέει η αντιπολίτευση και επιδεινώθηκαν οι σχέσεις μας μετά την επίσκεψη Ερντογάν? Τι απαντάτε σε αυτή? Δεν το πιστεύω. Ακούσαμε την κριτική της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ερντογάν. Όμως εγώ θέλω να σας επισημάνω και το κλίμα που υπήρξε στη χθεσινή, για παράδειγμα, επίσκεψη του κ. Γιλντιρίμ στην Γερμανία. Mm-hmm. Παγωμένο κλίμα, πολύ ψυχρό παγωμένο, κλίμα, με ελάχιστη πρόοδο στα μεγάλα ζητήματα των διμερών σχέσεων Γερμανίας-Τουρκίας, αλλά και με ελάχιστη πρόοδο στα ζητήματα που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Με αυτή την έννοια κάνω την εκτίμηση ότι, και έχω μάλλον την πεποίθηση ότι οι επισκέψεις των ηγεσιών των διαφόρων χωρών δεν γίνονται μόνο για να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις κυβερνήσεις. Αντιθέτως, γίνονται και έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν τα πράγματα δεν είναι εύκολα, όταν τα πράγματα βρίσκονται... Ήταν επιτυχημένη επίσκεψη όμως. Ήταν επιβεβλημένη η επίσκεψη. Αυτό είναι το, νομίζω, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε, διότι όταν, ξαναλέω, η κατάσταση βρίσκεται σε ένταση, όταν υπάρχει μια κρίση στις διμερείς σχέσεις, ο καλύτερος δρόμος είναι να επιδιώκεις τη διεύρυνση των διπλωματικών και των πολιτικών και επαφών. Ένας εξίσου από εκεί και πέρα, δρόμος. Από εκεί και πέρα, ναι, το αν θα υπάρξουν αποτελέσματα, γνωρίζετε ότι δεν εξαρτάται μόνο από την μια πλευρά. Ούτε είναι αύριο τα αποτελέσματα, δεν φαίνονται αύριο, αλλά πέρα από αυτό, κύριε Υπουργέ,
όλη αυτή η συζήτηση κινείται στο επίπεδο των εντυπώσεων. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι να δούμε την ουσία. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στη χώρα μας ήταν επιβεβλημένη. Κατά τη γνώμη μου... Χρήσιμη ήταν, παραγωγική ήταν. Κατά τη γνώμη μου τα πράγματα είναι πιθανό να ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η επίσκεψη. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Πέρα από αυτό που λέτε, οι διπλωματικές επαφές και οι επισκέψεις... Διότι προσέξτε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, διευθετήθηκαν μια σειρά από ζητήματα και κλείσαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή μικρότερης έντασης, αλλά παρόλα αυτά αν συσσωρεύονταν και προσετίθεντο στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, μπορεί η κρίση να ήταν πολύ χειρότερη. Εσωτερικά τώρα όμως, γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να είναι σε μια τέτοια πολεμική και σε μια τέτοια αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, ενώ αυτά τα θέματα επιβάλλουν αυτό που λέμε ενιαίο εθνικό μέτωπο, εθνική ομοψυχία. Δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, τη Δευτέρα το βράδυ. Μαθαίνει ο Πρωθυπουργός αμέσως ότι γίνεται αυτό το σκηνικό στα Ίμια. Γιατί δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να πει, Κυριάκο, συνέβη αυτό. Αύριο να κάνουμε μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ή των καταμόνας, όπως επιλέξει ο Πρωθυπουργός θα κρίνει, να συνεννοηθούν και να χαράξουν μια γραμμή. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Δεν εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση έντασης που κάτι τέτοιο να ήταν επιβεβλημένο. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε κι εσείς το εξής. Ότι... Εδώ σας ζητούν ενημέρωση και δεν το κάνετε. Μισό λεπτό. Σας ζήτησε να συνεδριάσει Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και Κλεισμένων των Θυρών να ενημερωθεί αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν πρόκειται να παρευρεθεί ούτε καν σε συνάντηση με τον κ. Καμένο. Λοιπόν, αφήστε. Ο Καμένο του είπε να του κάνει μια ενημέρωση στο περιθώριο του Μονάχου. Εντάξει. Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει άμεσα. Το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Θα γίνει επιτροπή, θα τη κυβέρνηση. Θα το την έχετε απορρίψει. Θα το σκεφτούμε, δεν νομίζω ότι την έχουμε απορρίψει αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης και στο ζήτημα του ονοματολογικού, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της ελληνικής κυβέρνησης έγιναν κινήσεις για να επιδιωχθεί μια ευρύτερη συνένεση και μια ευρύτερη συνένεση. Τώρα να μιλήσουμε στα λειτουργικά. Ναι, μισό λεπτό. Μιλάμε για μια σειρά με την οποία άνοιξαν διάφορα κεφάλαια στην εξωτερική πολιτική και η γνώμη μου είναι ότι και η στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν βοήθησε ιδιαιτέρως ώστε να οικοδομηθούν ευρύτερες συνενέσεις. Mm-hmm. Ούτε στο ονοματολογικό και σήμερα. Η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και από εκεί και πέρα η στάση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια στάση που κατά τη γνώμη μου ήταν. Τι εννοείται κατόπιν ερώτηση. Αφού είχε κυλήσει το νερό στα βλάκια. Δεν είναι έτσι. Δεν είχε κυλήσει κανένα νερό στα βλάκια. Επιλέξαμε την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τη στιγμή που είχαμε κάτι νέο να πούμε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Από εκεί και μέχρι εκείνη τη στιγμή πορευόμασταν με τις θέσεις οι οποίες αποτελούσαν εθνικό και κεκτημένο ήδη από το 2007-2008. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Εμείς από τη δικιά μας μεριά έχουμε πει ότι σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται και ψυχραιμία αλλά και η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία όμως, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ αναλυτές που συζητάγαμε και χθες και σήμερα και όλες αυτές τις μέρες που λένε, ρε παιδιά, γιατί στην Ελλάδα δεν κάνουμε, ας πούμε, ένα τύπου Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, μια τύπου Διαχείριση Κρίσεων. Γιατί σκέφτεστε να πάρετε μια τέτοια πρωτοβουλία, γιατί εμείς δεν ζούμε στην Ελβετία. Την κρίση και τους γείτονες θα τους έχουμε πάντα εδώ. Υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, εφόσον χρειαστεί και εφόσον θεωρήσουμε επιβεβλημένη έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, βεβαίως και θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει να παρακολουθήσουμε στενά την κατάσταση τουλάχιστον για τις 2-3 επόμενες μέρες. Πριν πάμε στην ιστορία των Σκοπίων. Και οφείλουμε να σας το ρωτήσουμε γιατί υπάρχει δημοσίευμα σήμερα στα Νέα που αναφέρει ότι εκτός από το επεισόδιο στα Ίμια είχαμε ένα θερμό επεισόδιο επίσης στη συγκυβέρνηση και ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα ο Πρωθυπουργός. Το υπογράφει ο Άρης Ραβανός. Ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα ο Πρωθυπουργός εκείνο το βράδυ. Δεν υπάρχει κανένα θερμό επεισόδιο στην κυβέρνηση. Αυτά νομίζω ότι είναι. Θέτουν θέμα σχέσεων, καλών σχέσεων με τον κύριο Καμένο. Ότι αρχίζουν ρογμές. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ρογμή. Οι σχέσεις των δύο Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων της συμπολίτευσης είναι άριστες. Ακόμα και για το Σκοπιανό, γιατί στο Σκοπιανό δεν είναι και τόσο. Εντάξει, το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις δεν σημαίνει ότι αυτό διαταράσει την γενική πολιτική συμφωνία που υπάρχει με τον πρόεδρο τον ΑΝΕΛ και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Όχι, δεν είναι, βεβαίως. Βεβαίως δεν είναι. Βεβαίως δεν είναι. Ωστόσο, νομίζω ότι στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης και στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής συνεννόησης που υπάρχει, εφόσον τα πράγματα προχωρήσουν, θα έχουμε τη δυνατότητα. Τι εκτίμηση κάνετε, ότι θα πάμε σε λύση, κύριε Πρόσωπο, τι βλέπετε, γιατί βλέπω πολύ καλή διάθεση. Εντάξει, διαπραγματεύσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Ζάιφ να λέτε από τα 7
τα 3 με 4 φαίνεται ότι έχουν κλείσει και πάμε για τα υπόλοιπα. Εντάξει. Εσείς τι εκτιμάτε? Κοιτάξτε να δείτε. Οι διαπραγματεύσεις έχουν μια δυναμική, έχουν τη δική τους δυναμική. Από τη δική μας, εμείς έχουμε προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με μια πολύ συγκεκριμένη θέση, η οποία προϋποθέτει την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Το θέμα είναι να τα λιτρωτικά τι γίνεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουν, ήδη το έχουν απορρίψει αυτό. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ό,τι αφορά τις συνταγματικές, εν πάση περιπτώσει, αναφορές σε αλυτρωτικές βλέψεις. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα μπει προφανώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χωρίς τη λύση των αλυτρωτικών και του συντάγματος θα προχωρήσουμε. Έχει ήδη μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά σας έχω ξαναπεί ότι για μας η προϋπόθεση. Ναι, για μας η προϋπόθεση. Δεν βγήκε όλος ο ελληνικός λαός στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που βγήκαν, ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε θέσει ως προϋπόθεση για την επίτευξη λύση τη συνταγματική. Χωρίς αυτό όμως δεν προχωράει καμία λύση, λέτε. Νομίζω ότι το έχουμε πει δεκάδες φορές. Όχι, το πείτε ξεκάθαρα, όχι το έχετε πει. Το έχω πει δεκάδες φορές. Ναι, έχουμε πει ότι χωρίς συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία με τους γειτονές μας. Σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία πάντως. Εκεί φαίνεται ότι καταλήγουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν σας ενδιαφέρει όμως, δεν σας προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες ή όσοι ήταν τέλος πάντων που βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν κατά της χρήσης του ονόματος Μακεδονία, δεν σας προβληματίζει αυτό? Κοιτάξτε, να πείτε, ρε παιδί μου, εδώ κάτι μου λέει ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το τμήμα αυτό του ελληνικού λαού. Σας είπα ότι ακούμε αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι λανθασμένη. Οδηγεί σε μία εξωτερική πολιτική η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως πλήρως και ολοκληρωτικά αδιάλακτη από εταίρους μας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί στη διεθνή σκηνή και εκτιμώ ότι στον πυρήνα της θέλει μια στροφή από την εξωτερική πολιτική εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος σε μια εξωτερική πολιτική εξυπηρέτηση εθνικών δικαίων. Νομίζω ότι υπονοεί. Ήταν ετερόκλητος όχλος, κύριε Τζανακόπουλε. Ήταν ετερόκλητος όχλος ο κόσμος που κατέβηκε στο συλλαλητήριο και στην Αθήνα. Ήταν μια συγκέντρωση στην οποία υπήρχαν άνθρωποι, πολίτες από πολλές διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές κατηγορίες. Δεν θέλω να περιχωρήσω περισσότερο σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μήνυμα εκείνη του συνεδρίου, το μήνυμα εκείνης της συγκέντρωσης, έχω ξαναπεί ότι βεβαίως το ακούμε, ωστόσο και ως κυβέρνηση έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και κάθετη διαφωνία με την εξωτερική πολιτική, με τη στροφή στην εξωτερική πολιτική την οποία προτείνει ή επιδιώκει να επιβάλλει η συγκεκριμένη. Είπαμε πριν για τον εταίρο σας, τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν σας προβληματίζει αυτή κάθετη διαφωνία που έχετε? Γιατί εγώ ακούω από τα στελέχη τους ανεξαρτητών Ελλήνων να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν καν, θα καταψηφίσουν. Δεν θα αποχωρήσουν από την Βουλή. Προφανώς μας προβληματίζει όμως. Προβληματίζει όμως. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για το τέμενος που έχετε διαφωνήσει ή για τα ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Μιλάμε για ένα μείζον εθνικό θέμα που μας ταλαιπωρεί 25 χρόνια. Φτάσουμε ακριβώς. Ότι όταν φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει συμφωνία και εξηγηθούν οι επιμέρους λεπτομέρειές της αλλά και οι άξονες στους οποίους θα βασίζεται, τότε θα γίνει και μια συζήτηση η οποία θα έχει πολύ περισσότερη ουσία από τις προαναγγελίες. Αν καταψηφίσουν, υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση, κύριε Τζανακόπουλε? Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ωστόσο, ο κύριος Καμένος έχει πει και έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος της τετραετίας τουλάχιστον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για μας το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή είναι η έξοδος από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Αλλά μου το αντιστρέφετε τώρα. Ρώτησα κάτι άλλο. Αυτό. Λέω, στην περίπτωση που οι βουλευτές των ανεξαρτητών Ελλήνων καταψηφίσουν στη συμφωνία που θα φέρετε, υπάρχει θέμα για εσάς στη συγκυβέρνηση? Σας απάντησα πάρα πολύ σαφώς ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος έχουν ως πρωταρχικό στόχο να βγάλουν τη χώρα από το μνημόνιο. Επομένως, η απάντηση είναι σαφής. Ακόμη και αν διαφωνούν, λέτε, σε τόσο κρίσιμο φυσικά ζήτημα. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτή η κυβέρνηση συγκροτήθηκε με έναν κυρίαρχο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να ολοκληρώσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια ξανά εκτός μνημονίου, εκτός κρίσης, έτσι ώστε να ξανααποκτήσουμε την πρόσβασή μας στις διεθνείς αγορές και να αποκτήσουμε βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση των δημόσιων πολιτικών. Πάμε για λίγο στην Νοβάρτης, κύριε εκπρόσωπε, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί χθες είχαμε την κατάθεση μήνυσης από τον κύριο Σαμαρά προς τον Πρωθυπουργό, προς τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Πρωτοφανής ενέργεια, πολύ σκληρά λόγια. Πρωτοφανής παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Γιατί παρέμβαση?
γίνεται, δεν πρέπει να απαντήσει. Να αμυνθεί. Κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται σε εισαγγελικούς λειτουργούς μέσα σε αυτή τη μήνυση, την οποία είχα την ατυχία να διαβάσω, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια χειραγώγησης, τρομοκράτησης ή ακόμα και εκβιασμού της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Ζωνάκη? Διότι κάνει σαφείς υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο οι εισαγγελικοί λειτουργοί όφυλαν να γράψουν τα κείμενά τους, όφυλαν να διεξάγουν τις ερευνές τους. Μα είναι αυτή η ιστορία, αυτή είναι η εκτίμηση. Ακούστε, από τον κύριο Σαμαρά και από τους υπόλοιπους. Επιτρέψτε μου. Ότι είναι στημένη και πώς το είπε χθες, ότι είμαστε ότι είναι πολιτικό ότι... παρακράτος. Ακούστε, αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Και δικαστικό. Είναι ενδιαφέρον ο κύριος Σαμαράς να μιλάει για παρακράτος. Ούτως ή άλλως ανήκει σε ένα πολιτικό παρακλάδι το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει παρακράτος. Ξέρετε ποιοι μας έλεγαν συμμορία, κύριε Οικονόμου? Ποιοι? Ξέρετε από πότε έχουν να μας πούνε οι συμμορίτες? Από πότε? Τον Εμφύλιο. Α, μπράβο. Πώς δεν ξέρω. Γιατί έτσι σας λοιπόν, είπα. Γιατί κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο κύριος Σαμαράς? Για σκευωρία, για στημένη υπόθεση. Για συμμορία. 187. Λοιπόν. Ναι, τι θα κάνετε, λέω. Τι θα κάνουμε? Υπάρχει θέμα με τους εισαγγελείς να αλλάξουν οι εισαγγελείς εφόσον ελέγχονται πια με μεταβολή μηνυτήρια αναφορά? Με συγχωρείτε, θα πω εγώ αν υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει νομικά θέμα. Νομικά λέω αν υπάρχει, το έχετε δει. Η γνώμη μου είναι ότι. Γιατί εδώ έχουμε κάτι πρωτοφανέ, έχουμε μια μήνυση ενός πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομολογία εναντίον ενός ανενεργία. Ακούστε. Και εισαγγελικών λειτουργών. Αν τολμήσω εγώ αυτή τη στιγμή να αναφέρω την ομολογία που αφορά τους λόγους εξαίρεσης αγγελικών λειτουργών, θα μου πούνε ότι παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Το κατάπτυστο κείμενο, το ακροδεξιό αυτό παραλήρημα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό της χώρας για συμμορήτη, πράγμα το οποίο ξυπνά μνήμες εξαιρετικά θλιβερές για αυτό το λαό, δεν θεωρείται παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι η στάση όλη του κυρίου Σαμαρά μάλλον είναι επικεντρωμένο πάντως τον κύριο Σαμαρά. Είναι όχι, και άλλος ένας πρωθυπουργός και άλλο 8 στελέχη. Να μην επικεντρώσουμε, αλλά ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε. Πάμε στη διαδικασία λέω, τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς δείχνει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση το άγχος του. Τον λέει ότι θα του, το φτάσει μέχρι το τέλος πάντως. Φόβο του. Δεν θα σταματήσει. Έτσι λέει ο ίδιος. Τι θα κάνει δηλαδή? Και θα ελέγξει την κυβέρνηση μέχρι τελευταία. Δεν ξέρω. Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή μιλάτε για παρεμβάσεις κύριος... στη δικαιοσύνη, έχετε κατηγορηθεί και εσείς το τελευταίο διάστημα. Διαβάσατε το κείμενο της μήνυσης. Διαβάσατε το κείμενο της μήνυσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μία μέρα πριν έρθει. Δεν είναι σκληρό, είναι παραλυρηματικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εννοείται για την επίσκεψή μου στον Άριο Πάγο. Εγώ μπήκα στον Άριο Πάγο από την μπροστινή πόρτα για να ενημερωθώ διαδικαστικά για την πορεία του φακέλου. Είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Φυσικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να ενημερώνει και τον Πρωθυπουργό αλλά και τους δημοσιογράφους για ζητήματα που σχετίζονται με το κυβερνητικό έργο, την κυβερνητική πολιτική αλλά και γενικότερα την πολιτική συζήτηση στη χώρα. Μία κουβέντα για τη διαδικασία. Την Τετάρτη θα γίνει λοιπόν η διαδικασία στη Βουλή. Ξέρετε εκεί... επίσης, επιτρέψτε μου λίγο, ξέρετε επίσης ότι τα δικαστήρια ενημερώνουν για τη διαδικαστική πορεία φακέλων ακόμα και το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Η διαδικαστική ενημέρωση που μπορεί να έχει το ελληνικό κοινοβούλιο ή η εκτελεστική εξουσία σε σχέση με την πορεία συγκεκριμένων φακέλων, προσέξτε, όχι για την ουσία, αλλά για τη διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί οι πολίτες λένε ότι απαγορεύεται, βέβαια, κύριε. Είναι ως μειοφύλατε. Δεν το πιστεύω αυτό λέει αντιπολίτευση. Εντάξει, και στην αρχή αμυνθήκατε και μετά παραδεχτήκατε ότι πήγατε για μια ενημέρωση. Έτσι δεν είναι. Από πού σας προέκυψε? Γιατί στην αρχή δεν δεχτήκατε να απαντήσετε στο τι κάνατε εκεί, που ήσασταν, αν ήσασταν, αν δεν ήσασταν. Με συγχωρείτε, μπαίνω στον Άριο Πάγο, με βλέπουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, λέτε ότι είναι για άλλο θέμα. Ποιο είναι το άλλο θέμα? Ένα είναι το θέμα. Αυτό δεν ήταν. Εσείς που το ξέρετε. Έγινε έτσι, δεν έγινε. Εγώ πήγα να ρωτήσω σε σχέση με την. Σας ξαναλέω, με την διαδικαστική φάση στην την οποία βρισκόμαστε. Καμία ενημέρωση επί της ουσίας και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως προφανές και από τις μετέπειτα δηλώσεις. Τώρα, ακούστε. Πώς είναι δυνατόν να παρέμβει κανείς στη δικαιοσύνη τη στιγμή που. Όταν εγώ έφτασα στον Άριο Πάγο, η υπόθεση είχε ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εδώ λέγεται κάτι άλλο. Εάν ζητηθεί, για παράδειγμα, μου λένε εδώ επιφανείς νομικοί, αν ζητηθεί να ανοίξουν τα τηλέφωνα, οι τηλεφωνικές συνομιλίες των εισαγγελέων, για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα,
Θα γίνει δεκτό αυτό, μπορεί να γίνει δεκτό. Και τι θα σημαίνει αυτό για την πορεία τους? Αυτά. Μπορούν να παραμείνουν μετά στην υπόθεση, γιατί θέλω να πω ότι περιπλέκεται το θέμα. Αυτά, κύριε Οικονόμου, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική δικαιοσύνη και θα τα απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Σαμαράς, εμπλέκοντας τον Πρωθυπουργό, έναν υπουργό της κυβέρνησης και τρεις ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς σε μια κατηγορία περί συμμορίας, είναι πρωτοφανή πράγματα. Με την Τετάρτη, 10 κάλπες ή μία θα στηθούν. Ακούστε, γιατί ζητάει την πολίτευση μία. Το άκουσα. Και αν αυτό θα κρατήσετε ίδια στάση σε όλους. Ναι, ναι, αν ακούστε, η κυβέρνηση θα έχει αντίστοιχα την ίδια στάση. Θα κρατήσουμε καταρχήν την ίδια στάση σε όλους. Και στους 10. Και για τους 10. Φυσικά. Φυσικά, διότι αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό τρόπο για να διερευνηθούν όλες οι κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι καταγγελίες οι οποίες εμπεριέχονται στην δικογραφία. Και θα σας πω τι. Οι 10 κάλπες είναι σύμφωνες με την κοινοβουλευτική πρακτική. Εδώ δεν έχουμε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Mm-hmm. Δεν έχουμε μια in rem έρευνα. Έχουμε μια έρευνα η οποία είναι, οφείλει να είναι προσωποποιημένη, διότι πρόκειται για επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Για κάθε πρόσωπο χωριστά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η πάγια κοινοβουλευτική πρακτική. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτά από τώρα.